Με ένα μήνυμα προς τους υπόλοιπους διεκδικητές της Προεδρίας του Κινήματος Αλλαγής, έκλεισε σήμερα το πρωί από το Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου την πολυήμερη περιοδία του στην Κρήτη ο Γιώργος Παπανδρέου. Στον απόϊχο των προστριβών και της όλης νευρικότητας που καταγράφεται στο εσωτερικό του κόμματος με φόντο τη διεξαγωγή των εσωκομματικών τηλεμαχιών, ο πρώην Πρωθυπουργός τάχθηκε υπέρ ενός σοβαρού διαλόγου με τρία μεγάλα θεματικά debate. Έχω καταθέσει μια πρόταση για δημοκρατικό διάλογο μέσα στις ανοιχτές διαδικασίες που συνάδουν με ένα κίνημα που θέλει ο πολίτης, ένα προοδευτικό κίνημα, ανοιχτό και δημοκρατικό. Θέλω να τονίσω ότι η πρόταση αυτή έχει ως στόχο έναν σοβαρό διάλογο και να αποφύγουμε ένα debate reality show. Το προηγούμενο βράδυ, μιλώντας σε ανοιχτή εκδήλωση στο κέντρο του Ηρακλείου, ο Γιώργος Παπανδρέου είχε απευθύνει γενικό κάλεσμα για μαζική συμμετοχή στις κάλπες της 5ης Δεκεμβρίου. Ξέρω ότι μπορούμε να πάμε μπροστά. Ξέρω ότι μπορούμε να σηκώσουμε και πάλι τον ήλιο πάνω από την Ελλάδα. Το πράσινο ήλιο. Κατά την ομιλία του στο Ηράκλειο, ο Γιώργος Παπανδρέου δεν παρέλειψε να αναφερθεί στους στενούς διαχρονικά δεσμούς του ίδιου και της οικογένειάς του με την Κρήτη, ενώ έκανε ειδική μνήμα και σε μεγάλα έργα υποδομής. Το γεγονός ότι ο βόρειος οδικός άξονας γίνεται, όπως ακριβώς και με την προηγούμενη κυβέρνηση, με ασαφές χρονοδιάγραμμα, σχέδιο οδικών έργων στο νησί χωρίς επαρκή χρηματοδότηση, εθνική ή ευρωπαϊκή, γεγονός που θα οδηγήσει αναγκαστικά και σε πολύ ψηλά διόδια. Το δικό του μήνυμα για την ανασυγκρότηση της Δημοκρατικής Παράταξης έστειλε χθες το βράδυ από τα Χανιά ο υποψήφιος πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής, Χάρης Καστανίδης. Να αλλάξουμε και την αντιπροσωπευτική δημοκρατία, να την κάνουμε συμμετοχική. Με τη δυνατότητα των πολιτών να επηρεάζουν αυτή τα κέντρα λήψης των αποφάσεων, γιατί έτσι μόνο, με παρόντα το λαό, σε μια σφίζουσα δημοκρατική αγορά, θα ξαναγίνει δυνατή η ανακατανομή του πλούτου,